Τι μου έκανε και ερώτηση ο εισηγητής. Δεν σας βάζω χρόνο, θα είσαι σύντομος. Ένα λεπτό θέλω. Και εγώ συμφωνώ, όπως και ο εισηγητής μας, ότι πρέπει το πλαίσιο να απλοποιηθεί. Καλοδεχούμενες όποιες ιδέες έχουμε από τους ανθρώπους που ίσως έχουν και περισσότερη εμπειρία από εμάς, πώς μπορεί να απλοποιηθεί το σύστημα. Οπότε απλώς αυτό το λέω, ότι είμαστε ανοιχτοί σε αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε βάθος για την ερώτησή σας, γιατί αφορά το Υπουργείο Εργασίας, να το δούμε. Συνονοήθηκα με την Υπουργό και είπε θα το κοιτάξει σε κάποια επόμενη φάση. Δεν το έχω το θέμα, δηλαδή, γιατί είναι τελείως συνταξιοδοτικό σε αυτό και γι' αυτό σας ζητάω. Μόνο ένα τελευταίο σχόλιο. Νομίζω οι πολιτικές δυνάμεις έχουν μία επιλογή. Ή θα συνεχίζουν να λένε ότι οι αντίπαλοι τους είναι λένε ψέματα, ότι είναι ψεύτες, ή δεν θα λένε για την τοξικότητα στην πολιτική. Και τα δύο δεν γίνονται. Πάρτε μια απόφαση. Όλα αυτά που κατηγορήσατε, την κυρία Αξιόγλου, τον Πρωθυπουργό, εμένα ότι είναι ψέματα, εμείς με πολύ ήπιο τρόπο εξηγήσαμε τι ισχύει. Μπορείτε να διαφωνήσετε, αλλά αν θεωρείτε ότι λέμε ψέματα και λέμε μόνο ψέματα, τότε μη μας κάνετε κηρύγματα για τοξικό λόγο. Ή το ένα ή το άλλο. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Πριν προχωρήσουμε στο